άκου, και για κάποιον τρίτο που θα πάει. Προσπαθώ να μείνω ψύχρεμος όλη αυτή την ώρα και να τα βάλουμε όλα τα πράγματα και να τα αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία. Έχασες την ψυχραιμία σου, πια δεν αντέχεις άλλο. Όχι, θέλω να σου πω κάτι. Έχουμε μία γυναικοκτονία το μήνα και το 2024. Έχουμε το περιστατικό κάτω στο, με το 11χρονο που το δολοφόνησε αυτός που ήταν ελεύθερος και είχε κατηγορηθεί παλιότερα και για βιασμό ενός ανήλικου κοριτσιού. Έχουμε ένα ποινικολόγο, ο οποίος ξέρει τον νόμο, ξέρει τι θα αντιμετωπίσει, ξέρει και δίνει 30 μπουνιές στη γυναίκα του. Και συζητάμε τώρα, έχει σηκωθεί όλος ο νομικός κόσμος και έχει βγει στα παράθυρα και διαρριγνύει τα ημάτια του για το αν αυτός ο άνθρωπος είναι υπερβολικό να προφυλακιστεί ή δεν είναι υπερβολικό και ψάχνουμε να βρούμε τρίχα στο ζυμάρι. Δεν και λέω εγώ, δεν είναι αυτονόητο ένας άνθρωπος που δίνει 30 μπουνιές στη γυναίκα του και είναι ποινικολόγος. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο της ύψης της κοινωνίας. Ένας ποινικολόγος να πλακώνει στο ξύλο τη γυναίκα του και βγαίνουν όλοι νομικοί και λένε αν έπρεπε ή δεν έπρεπε να προφυλακιστεί. Συνεχίστε έτσι και απλά θα κλαίμε πάνω από τις γυναίκες που σκοτώνονται. Κύριε Παπαϊωαννίδη, από εσάς θέλουμε την απάντηση. Γιατί αυτό αυτή είναι η κοινή γνώμη όμως. Και λέει Βαλκάνη, δεν είμαστε Βαλκάνη, αυτή είναι ο άλλος και λέει αντρίκια συμπεριφορά. Τι είναι αυτά, Νίκο μου. Ακούστε να σας πω. Ελάτε.